Εκεί, ναι. Μια φουσκαρίτσα και την έσπαγα και έφευγε. Και πήγα στον δερματολόγο. Όχι, στην αρχή μου είπε να πάω στο χειρουργείο, σε μια χειρούργο και διάφορα του βάζα πάνω. Με βότανα, με διάφορα αυτά. Και τότε, πήγα στο δερματολόγο και τη στάπα και με έστειλε εδώ πέρα. Ωραία. Και εδώ πέρα... Μου λέει, αλλιώς θα τα τεινάξεις. Τι επέμβαση είπαμε ότι θα κάνετε? Επέμβαση θα βγάλει το αυτό. Ήταν... Ωραία. Ήταν καρκίνος ήταν. Λέει. Και για πείτε, τι βγάλαμε? Βγάλαμε το... Με το καθαρίσαν μέσα όλα. Τα έβγαλε ο γιατρός. Και τη μύτη εδώ πέρα. Και πήραμε από το κεφάλι το μόσιωμα και το βάλαμε εδώ στη μύτη. Από εδώ μέχρι εκεί. Ωραία, οπότε βγάλαμε όλη τη βλάβη και βγάλαμε και το, όλο το μισό της μύτης από τη μία πλευρά. Ναι, όλη, ναι, δεν την είδα εγώ, αλλά γιατί ήταν σχεδόν αυτό. Ωραία. Και μόσιο. Μετά το πρώτο χειρουργείο πώς ήταν δηλαδή? Εδώ, ναι. Είχε ένα τομόσιο μου, δηλαδή το σωλή, η σωλήνα, ναι. Και είχε πιάσει από τη μύτη από τότε μεριά μέχρι και το μάγουλο από εδώ. Για πόσο καιρό ήσασταν έτσι? Ένα μισή μήνα. 1,5 μήνα και μετά έκοψε το μόσιο μου εδώ, το έκοψε
Και έφτιαξε άλλο μόρσιμα που πήρε από εδώ το μαύρο από κάτω για να σταθεροποιηθεί η μύτη. Οπότε τώρα αύριο τι θα κάνουμε? Αύριο θα κόψουμε το... Μπορεί να το πω καταβολά, θα το πω σε καταβολά, θα μπορεί να το κουρουμπί. Έτσι, το κλείο μας. Θα το κόψουμε εδώ και θα το γράψουμε και θα συνεχίσουμε μετά τις... Εδώ, εδώ πέρα, κανένα 2-3 μήνες ακόμα. Η ανάσα από τη μύτη σου πώς είναι? Καλή είναι. Άξε, αριστερά σε ενοχλεί κάτι? Όχι, το βράδυ κοιμάμαι με τη μύτη. Δεν με ενοχλεί τίποτα. Okay. This video is for educational purposes only. Thank you for watching.